Εκεί είχαμε ένα περιστατικό το πρωί και με ανταλλαγή πυροβολισμών. Ναι. Με ένα άτομο το οποίο έφυγε από ένα μεσηνάτικο χωρίς να πληρώσει. Τον κυνήγησαν οι αστυνομικοί. Θα μας πει την περιπέτεια όλη αυτή την ιστορία ο Χρήστος Χατζημής, που είναι και εκεί κοντά στο σημείο που έγινε. Χρήστο. Ναι, ναι, βρίσκομαι εδώ στο σημείο, στην παλιά συμμαχική οδό, στην περιοχή των Διαβατών. Έγινε εδώ κοντά που βρισκόμαστε στη σιδηροδρομική γραμμή. Βλέπετε και τις κορδέλες που έχει βάλει η αστυνομία. Εκεί πρέπει να είναι το σημείο όπου ο 16χρονος Ρωμά προσπάθησε και εμπόλησε το αυτοκίνητο της αστυνομίας που τον καταδίωκε. Έφτασαν μέχρι εδώ. Από ένα βενζινάδικο ξεκίνησε η όλη ιστορία, από την Μοναστηρίου, εκεί όπου πήγε ο 16χρονος να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε την αστυνομία, αμέσως ξεκίνησε μια καταδίωξη. Έφτασαν μέχρι σε αυτό το σημείο, έπεσαν πυροβολισμοί. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από ποια πλευρά έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πάντως βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια δύναμη της αστυνομίας στο σημείο. Ο 16χρονος βρίσκεται στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτιο, είναι σοβαρά τραυματισμένος. Και θα δούμε μέχρι συνέχεια της ημέρας να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε με τους πυροβολισμούς, διότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Σωστά. Καλημέρα, Χριστό.